Έχω δώσει την ψυχή μου στον ΤΕΠ. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και χαίρομαι γιατί οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτε μου το καταλαβαίνουν. Από και πέρα, ε, ο διοικητή θα πρέπει να εξηγήσει τα κινήτρά του. Εγώ ξέρω γιατί το κάνω αυτό που κάνω. Καταπέλτη είναι ο αναπληρωτή καθηγητή επίγουσα ιατρική Γιώργο που με μια ανέτεια και κυρίω, όπω λέει, παράνομη απόφαση του διοικητή του Παγνή καρατομήθηκε από τη θέση του Διευθυντή των ΤΕΠ του νοσοκομείου. 29 του Δεκέμβρη με κάλεσε ο διοικητής χωρίς να μου ανακοινώσει το λόγο ε, και πήγα στο γραφείο του που ξεκίνησε μια κουβέντα περί των εφημεριών και πώς είναι οι εφημερίες και αν έχουμε πολύ COVID ή αν έχουμε γρήπη και μεταξύ τυριού και χλάδιου μετά γύρισε και μου είπε ότι ξέρεις αποφάσισα ότι πολύ έμεινε ένας παθολόγος στο ΤΕΠ και θα βάλω τώρα ένα χειρουργό. Μου ανακοίνωσε και το όνομα του εξήγησα ότι αυτό θα ήταν λάθο, ότι η απόφαση δεν θα μπορούσε να είναι νόμιμη, ότι θα ήταν μια μεγάλη προσβολή προ το πανεπιστήμιο και ότι όλη αυτή η διαδικασία με προσβάλλει προσωπικά, παρά το... ειδικά μετά όλο το έργο το οποίο έχω προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Μου απάντησε ότι αυτή είναι η απόφασή του και άμα θέλω, του είπα ότι. Αν προχωρήσει αυτή, θα με οδηγήσει, μπορεί να με οδηγήσει σε παρέτηση. Και η απάντησή του ήταν: Δεν με νοιάζει, αν θες παρέτησου. Λίγε μέρε μετά την απόφαση του Γιώργου Χαλκιαδάκη να στείλει γιατροεργασία στα σπίτια των αναισθησιολόγων του Παγνή για να επιβεβαιώσει ότι νοσούν από κορονοϊό, η καρατόμηση του διευθυντή των ΤΕΠ είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στο μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα τη Κρήτη. Αλλά να είμαι ποτέ δεν περίμενα ότι κάποιο θα μου κάνει δώρο μέσα στι γιορτέ. Ένα τέτοιο έγγραφο. Πραγματικά, δηλαδή, είναι απίστευτη η πικρία του να παίρνει ένα τέτοιο αδικαιολόγητο και παράνομο έγγραφο, το οποίο σου δίνει την αίσθηση ότι ήθελε να σε βλάψει προσωπικά. Ερωτηματικό προκαλεί και η στάση τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αναφορικά με το αίτημα του Πανεπιστημίου Κρήτη να γίνει το ΤΕΠ Πανεπιστημιακή Κλινική Επίγουσα Ιατρική, που όπω καταγγέλει ο κ. Νότα, μένει από τον Ιούνιο του 2020 κρυμμένο στα συρτάρια του διοικητή. Ο κ. Χαλιαδάκη έπαιξε ένα κρυφτούλι, έστελνε το έγγραφο στο Επιστημονικό Συμβούλιο για κοινοποίηση. Μετά από τρει μήνε το έστελνε για έγκριση. Ε, αφού λοιπόν. Ε, έπαιξε αυτό το κρυφτούλι και αφού υπήρξαν όλες τις θετικέ εισηγήσεις και από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και από το Επιστημονικό Συμβούλιο, το έγγραφο αυτό χάθηκε. Και όχι μόνο χάθηκε, αλλά επί δυόμιση χρόνια ο κ. Χαλκιαδάκης ουδέποτε απάντησε στα έγγραφα που έχει στείλει. έχουν στείλει δύο κοσμήτωρες της Ιατρικής Σχολής, ο Διευθυντής τη Ιατρικής Υπηρεσίας και εγώ. Αντίστοιχα, αιτήματα στο Αττικό Νοσοκομείο από την Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και στο ΑΧΕΠ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχουν ήδη δρομολογηθεί, παρότι υποβλήθηκαν αργότερα. Δείχνει το πόσο πληγώνει με τις αποφάσεις του και με τον τρόπο του ο κ. Χαλκιαδάκη στη σχολή και δεν τη επιτρέπει να αναβαθμίσει το κλινικό και ερευνητικό τη έργο. Η προθεσμία του εξώδικου, το οποίο έχει στείλει ο Γιώργο Νότα προ το δίκητη του Παγνή, εκπνέει αύριο Τετάρτη και όλα δείχνουν πω η υπόθεση θα κριθεί στα δικαστήρια. Θα αναγκαστώ να, κάνω αίτηση ακύρωση και ασφαλιστικά μέτρα αντί δηλαδή τη απόφαση. Ό,τι νόμιμα δικαιούμαι να κάνω για να προστατέψω όχι μόνο το δικό μου το κύρος, αλλά και το κύρος της ιατρικής σχολής.